Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τον Ολυμπιακό σε 9.30 στη Νέα Φιλαδέλφια για την τέταρτη αγωνιστική. Οι παραμένουν να είτε στου 9 τελευταίου αγώνες ως φιλοξενούμενοι με την ΑΕΚ. Επίδοση που είναι η καλύτερη στην ιστορία των τέρμπι που έχουν από το ξεκίνημα της πρώτης εθνικής, δηλαδή από την περίοδο 59-60. Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ ως γηπεδούχος για το πρωτάθλημα ήταν στις 24 Σεπτεμβρίου του 2017 με 3-2 τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό στάδιο. Σε αυτές τις 9 μενομετρήσει από τότε μέχρι σήμερα υπάρχουν 4 ισοπαλίες και 5 νίκες του Ολυμπιακού. Το τελευταίο Ο σκορ είναι το 1-1 σε 10 εμφανίσεις, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ με 9 παρουσίες μαζί με τις ισοπαλίες χωρίς σκορ 9 φορές. Ο Θωμάς Μαύρο με 9 γκολ βρίσκεται στην κορυφή τη λίστα των σκόρερ για τι αναμετρήσεις μεγετού του εδώ την ΑΕΚ. Ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Έλα Ραμπί, ο οποίο έχει σκοράρει 7 φορές. Ο Ντανιέλ Μπατίστα έχει 4 γκολ και τα δύο είναι ως σποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Τα άλλα δύο με χρώματα του Ολυμπιακού. Απόλυτα ανισορροπία και στα συνολικά παιχνίδια που έγιναν στι δύο έδρε την περασμένη σεζόν με την ΑΕΚ να έχει δύο νίκε, Ολυμπιακό άλλε δύο και να υπάρχει από μία λευκή ισοπαλία σε κάθε έδρα. Συνολικά σε 67 συναντήσει με γηπεδούχο την ΑΕΚ, 22 νίκε η ΑΕΚ, 24 ισοπαλίε, 21 νίκε Ολυμπιακό, 78-80 τα γκολ. Στη Θεσσαλονίκη είναι το άλλο ντέρμπι. Ο Πάκου που αποδέχεται στι 8.30 μια ώρα νωρίτερα τον Άρη στην αναμέτρηση τη 4η Αγωνιστική. Αυτή είναι 63η αναμέτρηση με γηπεδούχο τον Πάοκ από την περίοδο 59-60. Ο Πάοκ στα τρία τελευταία παιχνίδια έχει άριθμε νίκε, ενώ πέρυσι διατήρησε το αίτο απέναντι στον Άρη με λευκή ισοπαλία στο Κλεάνθης Βικελίδη για την τρίτη αγωνιστική και στην συνέχεια έχει τρει νίκε, τρει συνεχεί νίκες. Δύο στην Τούμπα και μία εκτό έδρα στη διαδικασία των play offs Τη σεζόν 21-22 ήταν ο Άρης που έμεινε ΑΕΤΟ στην τετράδα των μεταξύ του αγώνων με τρει νίκε και μία λευκή ισοπαλία.